η επικαιρότητα του Ευαγγελίου. Βλέπετε, μη πλανηθείτε. Ακούσαμε χθες, Σάββατο της Αποκραίου, το εξής Ευαγγέλιο. Του κατά Λουκάν, είπε ο Κύριος, βλέπετε, μη πλανηθείτε. Πολλοί γαρελεύσονται επί το όνοματι μου λέγοντες ότι εγώ είμαι και ο καιρός ήγγηκε. Μίουν πορευθείτε ο πίσω αυτών. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας, μη πτωηθείτε. Δίγαρ ταύτα γενέστε πρώτον, αλλά ουκ ευθέως το τέλος. Και έστε σημεία εν ηλίο και σελήνη και άστρης και επί της γης συνοχή εθνών εν απορία, ηχούς εις θαλάσσης και σάλου, από ψυχών των ανθρώπων από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικουμένη, εγάρ δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται, και τότε όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλη μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση. Προσέχετε δε αυτής, μήποτε βαρυθώσει ημών εκαρδία, εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές και ευνίδιος εφημάς επιστή ημέρα εκείνη, ως παγίσγαρ επελεύσετε επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε ουν εν παντή καιρό δεόμενοι ή να καταξιωθείτε εκφυγήν πάντα τα μέλλοντα γίνεστε και σταθήνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Το γιατί το ακούμε σήμερα στο Ευαγγέλιο της ημέρας της Κυριακής της Αποκραίου εκ του κατά Ματθαίον. Είπεν ο Κύριος όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μεταυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσετε έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορεί αυτούς από αλλήλων, ως περοποιημήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ ευωνίμων. Τότε ερεί ο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού, δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου, επίνασα γάρ και εδώ κατέμι φαγήν, εδίψισα και ποτίσατε με, ξένος ήμιν και συνηγάγετε με, γυμνός και περιεβάλλετε με, εισθένησα και επεσκέψαστε με, εν φυλακή ήμιν και ήλθετε προς με. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν ή διψώντα και εποτίσαμεν, πότε δε σε είδομεν ξένον και συνηγάγομεν ή γυμνών και περιεβάλλομεν, πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν πρόσε και αποκριθείς ο βασιλεύς ερή αυτής. Αμήν λέγω ημίν, εφόσον επίησατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Τότε ερήκε της εξεβονίμων, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι στο πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού, επίνασα γάρ και ούκε εδώ κατέμι φαγήν, εδίψισα και ούκε ποτίσατε με, ξένος ήμιν και ού συνηγάγετε με, γυμνός και ού περιεβάλλετε με, ασθενής και εν φυλακή και ούκε επισκέψαστε με. Τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα ή διψώντα ή ξένων ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και ουδή εικονίσα μένση. Τότε αποκριθήσετε αυτοίς λέγον, αμήν λέγω ημίν, εφόσον ούκ επίησατε ενή τούτων των ελαχίστων, ουδέ εμή επίησατε. Και απελεύσονται ούτε εις κόλλασιν αιώνιον
Οι δίκαιοι η ζωήν αιώνιον.